Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να σας συστήσω μία μεγάλη αθλήτρια, ένα σπουδαίο άνθρωπο, την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Η Αλεξάνδρα είναι αθλήτρια κολύμβησης και χάρισε στη χώρα μας ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο με τη συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στο Ήπτιο. Η ιστορία της θα μπορούσε να γίνει βιβλίο ή ταινία. Γεννήθηκε στη Ρουμανία και τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής της έζησε σε ορφανοτροφείο. Υιοθετήθηκε και ήρθε στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησε μία νέα ζωή. Στα 14 της, διαγνώστηκε με το σύνδρομο Steve Pearson, που προκαλεί ακαμψία των μυών. Και από αθλήτρια της ενόργανης, η ζωή της επέβαλε να μάθει να ζει με μία αναπηρία. Πίστευα ότι δεν θα γίνει ποτέ σε μένα κάτι τέτοιο. Καλά, όταν σου συμβεί κάτι, λες αποκλείεται να συνέβαινε σε μένα αυτό το πράγμα. Αλλά περνώντας τα χρόνια, κατανοείς ότι εντάξει, έτυχε για να έρθει σε μένα, καλώς ήρθε. Πώς θα το κάνω να πάω παραπέρα και να συνεχίσω τη ζωή μου όσο έχει. Και σκέφτομαι κάθε φορά το ότι ευχαριστώ το Θεό έστω αυτό που έχω τώρα και μπορώ και κάνω πράγματα. Και κάπως έτσι, το 2008 ξεκίνησε τη θεραπευτική κολύμβηση με προπονητή τον Μιχάλη Νικόπουλο. Δεν είδε τον εαυτό της σαν αθλήτρια που κυνηγά διακρίσεις. Ο προπονητής της όμως διέκρινε τις ικανότητές της και της έδειξε έναν άλλο δρόμο. Να αναγνωρίζει τις δυνατότητές της και να ξεπερνά τους φόβους της. Τα πρώτα χρόνια, όπως σου είπα, ήταν τελείως παιδικά, τελείως το ψάξιμο να δω τι μου ταιριάζει. Έβλεπα αγώνες και το θεωρούσα πολύ δύσκολο, ότι δεν ήταν για μένα αυτό το άθλημα. Μετέπειτα, όταν είδαμε το ότι με αντιμετωπίζει και ο προπονητής μου εισάξια με τους άλλους αθλητές, έχει καλές προσδοκίες, περιμένει κάτι καλό από μένα, άρχισα και εγώ να αναθεωρώ, να λέω ότι μήπως δεν είναι έτσι πως τα λέω, μήπως δεν είναι όλο τόσο τραγικά. Πήγαινε το λίγο-λίγο και να δούμε. Ανακάλυψες δυνατότητες και ικανότητες δικές σου? Ναι, δεν τις ανακάλυψα μόνη μου. Ήταν ότι έπρεπε να μου τις δείξει κάποιος. Η ευκαιρία να συναντήσω την Αλεξάνδρα μου δόθηκε μετά από ένα τηλεφώνημα από την παλιά μου δασκάλα στο χώρο, Τόνια Μουμούρη, που πρότεινε στην κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια να έρθει στο Ηράκλειο για να κάνει την προετοιμασία της για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Ιούνιο. Την επιλογή της αυτή αγκάλιασε αμέσως και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου. Είναι χαρά και τιμή μας να φιλοξενούμε αθλητές μεγάλου επίπεδου, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιου πρωταθλητές, να έρθουν στην πόλη μας και να κάνουν την προετοιμασία τους και τους αγώνες τους. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Ηράκλειο να ξεχωρίζει και να γίνεται πόλος έλξης των αθλητών? Καταρχήν θα πω ότι οι εγκαταστάσεις μας πλέον είναι άρτια εξοπλισμένες, είναι αναβαθμισμένες, ανακοινισμένες και έτοιμες να υποδεχτούν τον οποιοδήποτε αθλητή. Δεύτερον, όπως ξέρουμε πολύ καλά το κλίμα μας, καθώς επίσης και η κριτική διατροφή, η φιλοξενία μας είναι ό,τι καλύτερο για έναν αθλητή, για μια ομάδα να έρθει και να προετοιμαστεί άρτια για το στόχο της. Αυτά είναι δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους της διοίκησης του ΕΑΚΙ σε καλωσορίζουμε στο κολυμβητήριό μας. Σου ευχόμαστε καλές προπονήσεις και καλές επιτυχίες στους στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις στην πισίνα? Νιώθεις μια ανακούφιση και σωματικά και ψυχικά. Νιώθω ότι πλέον νιώθω ανακούφιση ελευθερία κινήσεων. Κάτι που δεν μπορείς να κάνεις έξω, το κάνεις με πολύ πιο εύκολο τρόπο μέσα στο νερό. Για μένα είναι ελευθερία. Όταν το 2016 πήρα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένιωσα πολύ καλά. Καταρχάς νιώθεις καλά και από το Πανελλήνιο που ξεκινάς και λες δεν είναι εύκολο να το πάρεις όλο αυτό, θέλει κόπο. Και κάθε βήμα για μένα ήταν άθλος. Είναι και στην καθημερινότητα αυτό. Θα δεις ότι λες και η ζωή είναι ένα, όπως την περιέγραψες, πισίνα, ότι είναι δύσκολο, δεν κατακτάς με την πρώτη κάτι που έχεις βάλει στόχο. Λες βήμα, το βήμα θα μου φέρει την επιτυχία.
Εγώ εντωμεταξύ είμαι της άποψης, motivation, να κινητοποιήσει. Ναι, κάποιος να σε κινητοποιήσει, να κινητοποιώ εγώ τον εαυτό μου για να νιώθω καλά, να ξυπνάω το πρωί και να νιώθω καλά. Να έχεις ένα κίνητρο, κάτι να σε πηγαίνει παρακάτω. Εσένα ποιο σου κρατάει ζωντανό το κίνητρο, πέραν από τον εαυτό σου? Εμένα ο προπονητής μου κρατάει το κίνητρο πάρα πολύ δυνατά. Επειδή είναι ο πρώτος που πίστεψα σε μένα και συνεχίζουμε, έχουμε φέρει επιτυχίες. Δεν το περίμενε κανείς ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε σαν ένα αχτυπητό δίδυμο. Δεν είμαστε πάντα ικανοί να δούμε αν έχουμε ικανότητες. Πολλές φορές ξεφεύγει ο νους και λες ότι ίσως να τα παρατήσω όλα. Και εκεί μπερδεύεσαι. Και είναι ένας άνθρωπος που θα σου πει ότι βρες, βλέπω μια ικανότητα. Ας μην είναι ο πρώτος στόχος που είχες. Δες το και αν δεις ότι δεν, υπάρχουν επιλογές. Είναι κάποιες στιγμές που κουράζεσαι σωματικά και πνευματικά. Νιώθεις ότι εντάξει, όσο εδώ ήθελα. Υπάρχουν στιγμές που δεν θα έχεις πάντα επιτυχία. Δεν θα ήταν καλό κιόλας να έχεις πάντα επιτυχία στη ζωή, γιατί δεν θα έχεις τη γεύση της αποτυχίας και να θες να προσπαθείς για το κάτι παραπάνω. Οπότε εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό μου δίνει τη δύναμη και το κίνητρο που λέγαμε. Κι ας πέσω, κι ας νιώσω χάλια. Η Αλεξάνδρα έχει κάνει πολλά και μεγάλα βήματα από τα 14 της, όταν ξεκίνησε το πρόβλημα υγείας της, μέχρι και σήμερα. Κυρίως έχει υπερνικήσει τους φόβους της για τις δυνατότητές της ως αθλήτρια και ως άνθρωπος. Είναι κοινωνικά ενεργή, εξωστρεφή σε σχέση με την αναπηρία της και μιλά δυνατά με κάθε τρόπο για τους ανθρώπους με αναπηρία. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ο χορός. Ένα μεγάλο ταλέντο της, μία αγάπη που τη συνοδεύει σε όλη τη ζωή της. Την είδαμε στο Dancing with the Stars και νιώσαμε τη δύναμή της. Τι κόβει τη φόρα της Αλεξάνδρας, ή μάλλον καλύτερα τι πεισμώνει περισσότερο την Αλεξάνδρα και συνεχίζει την πορεία της για να μεταφέρει το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα? Η νοοτροπία και η νομοθεσία, μου απαντά. Η νοοτροπία της κοινωνίας και η νομοθεσία της πολιτείας, που δεν δίνει ευκαιρίες στους αθλητές με αναπηρία να ανοίξουν τα φτερά τους. Η ίδια, παρά το γεγονός ότι έχει φέρει τις υψηλότερες διακρίσεις στη χώρα μας, μεταξύ αυτών και ένα παραολυμπιακό μετάλλιο, δεν λαμβάνει την αντίστοιχη στήριξη από την πολιτεία λόγω ανελαστικής νομοθεσίας. Θα ήθελα ως Έλληνες να φτιάξουμε την νοοτροπία μας, να αυτά που φτιάχνουμε σαν χώρα, να τα κρατάμε, δηλαδή εγκαταστάσεις. Από τα απλά ξεκινάς, από τα απλά. Από τα πολύ απλά. Ναι. Θα ήθελα να έχουμε νομοθεσίες που να δίνουν ευκαιρίες σε ανθρώπους με αναπηρία, οποιαδήποτε αναπηρία, να βγει έξω να κάνει αυτό που θέλει χωρίς δισταγμό. Και δεν είναι μόνο αθλητισμός. Ναι. Και δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι και οι τέχνες, είναι οι σπουδές. Είναι πολλά πράγματα. Η Αλεξάνδρα, πέρα από τις απαιτητικές προπονήσεις, μοιράζει το χρόνο της κάνοντας μαθήματα σε παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Είμαι σίγουρη ότι πέρα από τα μαθήματα γλώσσας και μαθηματικών, με τη στάση ζωής της, διδάσκει στους μαθητές της πολλά περισσότερα. Αλεξάνδρα μου, όταν θα συστηθείς για πρώτη φορά σε ένα μαθητάκι σου της πρώτης δημοτικού ή της δευτέρας, που θα σε δει στο αναπηρικό αμαξίδιο, πώς βλέπεις να αντιδρούν? Αντιδρούν ή για τα παιδιά είναι κάτι που δεν? Όχι. Πιο πολύ βλέπω τους γονείς να είναι ένα. Μη ρωτήσεις, το τραβάει χωρίς... Και το παιδί δεν έχει προλάβει να πάρει ανάσα. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη να με ρωτήσει, να μου πει ό,τι ερώτηση θέλει, για να γνωρίζει μετέπειτα, να μην το φοβάται όλο αυτό. Πλέον υπάρχει ενημέρωση από media, τα social γενικά. Υπάρχει πάντα η απορία, γιατί πώς... Και είμαι πάντα καλοδεχούμενη σε ερωτήσεις.
θα ήθελα τα νέα παιδιά να μαθαίνουν ελεύθερα και να ξέρουν τον τρόπο πώς θα χειριστούν έναν άνθρωπο με οποιαδήποτε αναπηρία. Ο καθένας θα απαντήσει διαφορετικά, θα μιλήσει διαφορετικά. Δεν έχει τον ίδιο νου. Άρα δεν κατανοώ γιατί να στοχοποιούμε και να κατηγοριοποιούμε με ταμπέλες τους ανθρώπους. Πλέον υπάρχει ο όρος παρεμποδιζόμενη και μου αρέσει πιο πολύ αυτό. Γιατί όντως παρεμποδιζόμενος είναι ένας που δεν μπορεί να μένει στην καθημερινότητά του όπως θέλει. Σωστά. Στο εξωτερικό βλέπω ότι πολύ έντονα οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο μετακίνησης, δεν ερωτώνται καν πώς σε βλέπει έξω η κοινωνία. Δεν το έχουν ως δεδομένο ότι δεν σε βλέπει κάπως αλλιώς. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο στην Ελλάδα, θα νιώσω χαρά, θα νιώσω πάρα πολύ καλά. Μιλώντας με την Αλεξάνδρα, έμαθα και κατάλαβα ότι η αφετηρία μας δεν καθορίζει την πορεία της ζωής μας. Τα εμπόδια και οι ανατροπές δεν ορίζουν την εξέλιξή μας, αλλάζουν την κατεύθυνσή μας, αλλά είναι στο χέρι μας να βρούμε τον προορισμό μας. Παρακαλώ, κρατήστε στη μνήμη σας το όνομα Αλεξάνδρα Σταματοπούλου. Και κάθε φορά που θα νιώθετε ότι η ζωή είναι άδικη απέναντί σας, ανακαλέστε την ιστορία της και θα διαπιστώσετε πόση δύναμη μας δίνουν ορισμένοι άνθρωποι με τη στάση και τις επιλογές τους. Love is the...